Θα πάμε τώρα στους εορτασμούς, μάλλον στις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Εύξηνος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας ανέλαβε για το έτος 2018, μετά και την πρόταση της Εύξηνου Λέσχης Βέρειας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας να πραγματοποιήσει τις κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα πάμε αμέσως στον πρόεδρο του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αντώνη Καγγελίδη, και τον πρόεδρο βεβαίως του Συλλόγου Ευστάθιος Χωραφάς. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Να δούμε λοιπόν για τις φετινές εκδηλώσεις, ναι, κύριε Καγγελίδη, οι οποίες στη Θεσσαλονίκη γίνονται και ενωτικά από, από όλες τις ομοσπονδίες, κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα ως πρόεδρος του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας για αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε πρώτα για την κεντρική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης και την... Ναι, κύριε Πρόεδρε. Για ενότητα που μιλάτε. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι ότι δεν κατάλαβα τι χωρίζει αυτόν τον χώρο. Η Πανπαιδιακή Ομοσπονδία, καταρχήν να πούμε και είναι κοινώς παραδεκτό και αποδεικτό από όλες, εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων. Ιδρύθηκε με σκοπό να υπάρχει μία ομοσπονδία. Υπάρχουν σήμερα τρεις και μπορεί και αύριο που κάθε ένας να πει ότι, ξέρεις, δεν συμφωνώ σε κάτι, κάνω τέταρτη. Μπορώ αύριο εγώ να κάνω και τέταρτη και πέμπτη. Ο κάθε ένας δηλαδή να κάνει ομοσπονδίες και ο κάθε ένας και έπειτα να ζητάμε την ενότητα. Δεν καταλαβαίνω τι χωρίζει αυτόν τον ποντιακό όρο. Οι σύλλογοι δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά γιατί έχουν τρεις ομοσπονδίες και να μην υπάρχει μία ομοσπονδία. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και να ξέρουμε τι, δηλαδή γιατί υπάρχουν τρεις ομοσπονδίες. Κάτι δεν λέει να υπάρχει μία, να οι σύλλογοι όλοι να είναι μέσα και εννοείται ότι η πλειοψηφία του συλλόγου θα εκλέγει τα όργανά της και από εκεί και πέρα και οι στόχοι και οι γενεί να είναι κοινά και να μην βγαίνει μια πολιτεία και να πει ενωθείτε. Δηλαδή, αν δηλαδή ο καθένας έχει από μια ομοσπονδία, γιατί η Παμπονία και η Ιδρύση έχουν τρεις ομοσπονδίες. Αυτό είναι τιμάει τον χώρο μας? Καθόλου. Ούτε έχει να γίνει να υπάρχει μια ομοσπονδία πανελλαδική. Δηλαδή, οι πόντι τι, χωριζόμαστε σε πόντιους, ξέρω εγώ, ανάλογα με τι. Οι διεκδικήσεις είναι κοινές. Και δεν καταλαβαίνω, γίνεται μια συνδιοργάνωση. Ναι. Είμαι και στο Συμβούλιο της Παμπονδιακής. Αλλά να μην τίθενται εδώ ότι υπάρχουν, να μας πούνε πού είναι οι διαφορές μεταξύ, σε τι διαφέρουν, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί, τα οποία είναι πέρα της Πανίας, πέρα του θέματα του ποντιακού ελληνισμού, πέρα της ύλης στα σχολεία, τα οποία βλέπουμε ότι η πολιτεία αρχίζει και την ελάχιστη ύλη. Γιατί έτσι τους συμφέρει, βλέπουμε υπουργούς ανιστόρητους οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του γενοκτόνου. Βλέπουμε τον επόμενο του γενοκτόνου να λέει ότι στην Μικρασιά δεν κάψανε την... Κύριε Καγγελίδη, ναι. Όλα αυτά φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν τουλάχιστον για αυτή την ναι, λέω χρονιά. Ότι δεν είναι τώρα. Δηλαδή αύριο όταν γίνεται αυτό ενώθηκε ο ποντιακός χώρος. Εγώ βλέπω αλλιώς την ενότητα. Δεν είναι η αυριανή εκδήλωση. Αυτό. Ναι. Θα υπάρξει μία λύση σε αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις των διοικήσεων των Ομοσπονδιών. Υπάρχει ένα έδαφος για συζήτηση. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, η κεντρική. Ναι. Κάθε χρόνο άλλωστε είναι η κεντρική εκδήλωση για την γενοκτονία των Ποντίων. Φέτος είναι κοινή και είναι πολύ σημαντικό. Άρα όλοι οι Πόντιοι ενωμένοι θα είναι στον ίδιο χώρο για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να μνημονεύσουν τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν από τη θηριωδία των Τούρκων. Και βεβαίως την Κυριακή θα γίνουν και οι εκδηλώσεις στον δικό σας το νομό από στην Επισκοπή. Ναι, ναι, κοιτάξτε, θα γίνουν όπως είναι γνωστό σε όλους. Εμείς, σαν ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας, συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν με την αυτή στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις και μετέπειτα την πρώτη Κυριακή μετά την 19η γίνονται οι κεντρικές εκδηλώσεις ανά νομό. Σε όλους τους νομούς γίνονται οι κεντρικές εκδηλώσεις, όπως γίνεται σε λόγω της Επισκοπής στο χωριό εκεί που θα έχει και τα γένεια του μνημείου το οποίο κατασκεύασε. Και γίνονται σε όλους. Και γίνονται φυσικά και εκδηλώσεις ανά σύλλογο, ανά ομάδες συλλόγων σε κάποιους νομούς
τιμούν δηλαδή αυτήν την γενοκτρία. Και εκείνο που είναι συγκινητικό φέτο και έχω πάει και μέχρι το Κιλκίς, έχω πάει για αυτά και έχω παρακολουθήσει εκδηλώσεις, είναι ότι όταν είπαμε ότι η πολιτεία είναι απέχει και μάλιστα είναι εχθρός της αναγνώρισης της γενοκτονίας, αυτό είναι γνωστό με ακράδαντα και με στοιχεία τα οποία υπάρχουν, ότι δεν θέλει το ελληνικό κράτος για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας για να γίνει καλός με τους Τούρκους. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γίνονται συνδιοργάνωση εκεί που λείπει από τα παιδιά για να τα διδάσκουν με ύλη. Μέσα βλέπουμε συλλόγους συνδιοργανώνουν μαζί με σχολεία και είναι συγκινητικό, δηλαδή κάνουν σε θέματα θεατρικά, σε θέματα αυτά, το οποίο αφήνει μηνύματα αυτά και είναι νομίζω ότι κάτι το πολύ θετικό. Ελπίδα για το μέλλον. Και πρέπει δηλαδή οι σύλλογοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες και εκεί πρέπει, όταν οι σύλλογοι μιλάμε να ενωθούμε εκεί, αυτό που λείπει και αυτό που αποφεύγει η πολιτεία να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, στο χέρι σας κάνουμε... είναι λοιπόν, εσείς ο οργανωμένος ποντιακός χώρος να το κάνετε, κύριε Καγγελίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία ήθελα που είχαμε. Και κάτι να πω, ότι πρέπει αυτές τις ενέργειες να τις συγχαίρουμε. Σήμερα με πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Νάουσας ότι εγκρίθηκε το πρώτο κονδύλιο με πρωτοβουλία της βουλευτή Καρσαλίδου για το θέμα του εργαστηρίου της συντήρησης βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης, που είναι ένας θησαυρός για μας. Δηλαδή αυτή η θησαυρή είναι πολύτιμη. Και θα το δούμε και αυτό το ζήτημα τις επόμενες μέρες, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.